Γεια σε όλους. Είναι το Flow Mentality. Το flow είναι μια γνωστική κατάσταση όπου κάποιος είναι τόσο βυθισμένος σε μια δραστηριότητα που όλα τα άλλα απομακρύνονται. Ακόμα και η προσπάθεια εστίαση. Είναι η βέλτιστη κατάσταση της ανθρώπινης συνείδησης και έχει ομοιότητες με το mindfulness, καθώς και τα δύο εστιάζουν στην παρούσα στιγμή. Μπορεί να επιτευχθεί με δραστηριότητες σωματικές και πνευματικές. Η γνώση μπορεί να αμβλύνει την αντίληψη, την οπτική και τη βαθύτερη κατανόηση της ζωής, επιτρέποντάς μας να φτάσουμε πιο εύκολα και χωρίς σκοπό στην κατάσταση flow. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σε αυτό το επεισόδιο. Το σημερινό βιβλίο είναι η βιολογία της πεποίθησης του Bruce Lipton. Ο Bruce Lipton είναι κυταρικός βιολόγος και πρωτοπόρος στη γεφύρωση της επιστήμης και της πνευματικότητας. Διαβάζω από το πιστόφυλλο. Πόσο επηρεάζουν τα όσα πιστεύουμε για τον κόσμο και τον εαυτό μας τη βιολογία του σώματός μας? Πόσο εφικτό είναι να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας? Με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Και αν το πετύχουμε, τι αποτέλεσμα θα επιφέρει συνολικά στη ζωή μας? Ο καθηγητής Bruce Lipton παρουσιάζει τα συμπεράσματα πολυετών ερευνών του ιδίου και άλλων κορυφαίων επιστημόνων της επιγενετικής που αλλάζουν ριζικά την κατανόηση της ζωής. Οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν ότι τα γονίδια και το DNA δεν ελέγχουν τη βιολογία μας. Αντιθέτως, το DNA ελέγχεται από σήματα που προέρχονται από το εξωτερικό του κυτάρου, συμπεριλαμβανομένων των θετικών ή αρνητικών σκέψεών μας. Αυτή η ριζοσπαστική ανακάλυψη στην κυταρική βιολογία και την κβαντική φυσική έχει χαρακτηριστεί μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών, που δείχνουν ότι το σώμα μας μπορεί να αλλάξει καθώς επανεκπαιδεύουμε τη σκέψη μας. Διαβάζω μερικές από τις σημειώσεις μου. Περιβάλλον και γονίδια. Η ζωή ενός κυτάρου ελέγχεται από το φυσικό και ενεργειακό του περιβάλλον και όχι από τα γονίδια του. Τα γονίδια είναι απλά μοριακά προσχέδια που χρησιμεύουν στη δημιουργία των κυτάρων, των ιστών και των οργάνων. Το περιβάλλον λειτουργεί ως εργολάβος, ο οποίος διαβάζει και ακολουθεί αυτά τα γενετικά προσχέδια και είναι τελικά υπεύθυνος για το χαρακτήρα της ζωής ενός κυτάρου. Αυτό που θέτει τελικά σε κίνηση τους μηχανισμούς της ζωής είναι η αντίληψη του μεμονωμένου κυτάρου για το περιβάλλον και όχι τα γονίδια του. Όπως ένα μεμονωμένο κύτταρο, έτσι και ο χαρακτήρας της ζωής μας καθορίζεται όχι από τα γονίδια μας, αλλά από τις αντιδράσεις μας στα περιβαλλοντικά σήματα που κινούν τη ζωή. Τα ανθρώπινα όντα διαθέτουν μια εξαιρετικά μεγάλη ικανότητα να προσκολώνται σε λανθασμένες πεποιθήσεις με μεγάλο πάθος και επιμονή, και ακόμα και οι υπερορθολογιστές επιστήμονες δεν είναι απρόσβλητοι σε αυτή την νόσο. Τα γονίδια δεν μπορούν να ανάψουν ή να σβήσουν από μόνα τους. Με πιο επιστημονικούς όρους, τα γονίδια δεν είναι αυτοσύστατα. Κάτι στο περιβάλλον τους πρέπει να θέσει σε κίνηση τη δραστηριότητα των γονιδίων. Τι είναι η επιγενετική? Η επιγενετική είναι η μελέτη των μοριακών μηχανισμών με τους οποίους το περιβάλλον ελέγχει την κυταρική δραστηριότητα. 53 μονοκύτταροι πολίτες. Εσείς μπορείτε να νομίζετε πως είστε ένα άτομο, αλλά εγώ ως κυταροβιολόγος μπορώ να σας ενημερώσω ότι στην πραγματικότητα αποτελείται μια συνεργατική κοινότητα περίπου 50 τρισεκατομμυρίων μονοκύτταρων πολιτών. Σχεδόν όλα τα κύτταρα που απαρτίζουν το σώμα σας είναι αμοιβαδοειδείς μεμονωμένοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια στρατηγική συνεργασίας για την κοινή τους επιβίωση. Με τους πιο απλούς όρους, τα ανθρώπινα όντα είναι απλά ένα επακόλουθο της συλλογικής αμοιβαδικής συνείδησης. Όπως ένα έθνος αντανακλά τα χαρακτηριστικά των πολιτών του, έτσι και η ανθρώπινη ιδιότητά μας είναι λογικό να αντανακλά τη βασική φύση των κυταρικών μας κοινοτήτων. Ορμόνες και πεποιθήσεις. Επειδή δεν είμαστε αδύναμες βιοχημικές μηχανές, το να χάφτουμε ένα χάπι κάθε φορά που νιώθουμε σωματική ή πνευματική ατονία δεν είναι η λύση. Τα φάρμακα και η χειρουργική είναι ισχυρά εργαλεία όταν δεν γίνεται κατάχρηση, αλλά η έννοια της απλής δόσης ενός φαρμάκου είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Κάθε φορά που εισάγεται ένα φάρμακο στο σώμα σας για να διορθώσει τη λειτουργία α, αναπόφευκτα αποσυντονίζει τη λειτουργία β, γ ή δ. Δεν είναι καθοδηγούμενες από τα γονίδια ορμόνες και οι νευροδιαβιβαστές που ελέγχουν το σώμα και το πνεύμα μας. Οι πεποιθήσεις μας είναι αυτές που ελέγχουν το σώμα, το μυαλό και συνεπώς τη ζωή μας. Όταν κατανοούμε τη νέα βιολογία, σταματάμε να συζητάμε αποσπασματικά για το ρόλο της ανατροφής και της φύσης, γιατί συνειδητοποιούμε πως το πλήρως συνειδητό πνεύμα υπερτερεί και της φύσης και της ανατροφής. Έξυπνα κύτταρα, ηλαρά. Τα κύτταρα αναζητούν με πολλή ενεργητικότητα να βρουν περιβάλλοντα τα οποία υποστηρίζουν την επιβίωσή τους, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν τα τοξικά ή τα εχθρικά περιβάλλοντα. Όπως και οι άνθρωποι, τα μεμονωμένα κύτταρα αναλύουν χιλιάδες ερεθίσματα που λαμβάνουν από το μικροπεριβάλλον στο οποίο ζουν. Μέσα από την ανάλυση αυτών των δεδομένων, τα κύτταρα επιλέγουν κατάλληλες συμπεριφορικές αντιδράσεις για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Π.χ. όταν ένας ιός ηλαρά μολύνει ένα παιδί, καλείται ένα ανώριμο ανασωπητικό κύτταρο για να δημιουργήσει μια προστατευτική πρωτεΐνη αντισώματος κατά αυτού του ιού. Στην διαδικασία, το κύτταρο πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο γονίδιο, το οποίο θα χρησιμεύσει ως προσχέδιο για την κατασκευή της πρωτεΐνης αντισώματος της ηλαράς. Το κύτταρο διατηρεί τη γενετική μνήμη του αντισώματος, έτσι ώστε στο μέλλον, αν τυχόν το άτομο εκτεθεί και πάλι στην ηλαρά, τα κύτταρα να μπορούν άμεσα να εξαπολύσουν μια προστατευτική ανοσοποιητική αντίδραση. Το νέο γονίδιο αντισώματος μπορεί επίσης να περάσει σε όλους τους απογόνους του κυττάρου όταν αυτό διαιρεθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή, το κύτταρο όχι μόνο έχει μάθει για τον ιό της ηλαράς, αλλά έχει επίσης δημιουργήσει μια μνήμη που θα κληροδοτηθεί και θα μεταδοθεί στα θυγατρικά κύτταρα. Τούτο το εκπληκτικό χαρακτηριστικό της γενετικής μηχανικής είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αντιπροσωπεύει ένα εγγενή έξυπνο μηχανισμό με τον οποίο εξελίσσονται τα κύτταρα. Αντιβακτηριδιακά. Κατά ειρωνικό τρόπο, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε διδαχθεί ότι πρέπει να κηρύττουμε πόλεμο κατά των μικροοργανισμών με αντιβακτηριδιακά σαπούνια και αντιβιωτικά. Αλλά αυτό το απλοϊκό μήνυμα παραβλέπει το γεγονός ότι πολλά βακτήρια είναι απαραίτητα για την υγεία μας. Τα βακτήρια στο στομάχι και στην εντερική οδό μας βοηθούν να χωνέψουμε την τροφή και επίσης επιτρέπουν την απορρόφηση των βιταμινών που συντηρούν τη ζωή. Αυτή η συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μικροβίων είναι ο λόγος που η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών είναι επιζήμια για την επιβίωσή μας. Τα αντιβιωτικά είναι αδιάκριτοι δολοφόνοι, γιατί σκοτώνουν τα βακτήρια που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας με τον ίδιο τρόπο που σκοτώνουν και τα επιβλαβή βακτήρια. Αφανισμοί. Αν και έχουν ήδη συντελεστεί 5 μαζικοί αφανισμοί στην ιστορία του πλανήτη μας, θεωρείται ότι όλοι έχουν προκληθεί από εξωγήινα γεγονότα, όπως η πρόσκρουση κάποιου κομίτη στη Γη. Μια από τις νέες μελέτες συμπεραίνει ότι ο φυσικός κόσμος διατρέχει τον 6ο μεγαλύτερο αφανισμό στην ιστορία του. Αυτή τη φορά όμως, η αιτία του αφανισμού δεν είναι εξωγήινη. Σύμφωνα με έναν από τους συγγραφείς της μελέτης, τον Τζέρεμι Θόμας, από όσο ξέρουμε, αυτός ο αφανισμός οφείλεται σε έναν ζωικό οργανισμό, τον άνθρωπο. Το περιβάλλον ευθύνεται, χαζέ. Όταν έδινα στα κύτταρά μου ένα υγιές περιβάλλον, εκείνα ευδοκιμούσαν. Όταν το περιβάλλον δεν ήταν το καλύτερο, τα κύτταρα κλονίζονταν. Όταν προσάρμοσα και πάλι το περιβάλλον, αυτά τα άρρωστα κύτταρα ξαναζωντάνευαν. Ο Νιτζούτ συνοψίζει. Όταν χρειάζεται ένα προϊόν γονιδίου, αυτό που ενεργοποιεί την έκφραση αυτού του γονιδίου είναι ένα σήμα από το περιβάλλον του και όχι μια προκύπτουσα ιδιότητα του ίδιου του γονιδίου. Με άλλα λόγια, όταν πρόκειται για γενετικό έλεγχο, το περιβάλλον ευθύνεται, χαζέ. Κλειδί αυτοκινήτου, γονίδιο. Αν το κλειδί ελέγχει το αυτοκίνητό σας, δεν θα μπορούσατε να αφήσετε μόνο του το κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο, διότι το κλειδί μπορεί να δανειζόταν το αυτοκίνητό σας για μια βόλτα όταν εσείς δεν θα κοιτάζετε. Το κλειδί σχετίζεται με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αλλά στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο το ελέγχει εκείνος που γυρίζει το κλειδί. Συγκεκριμένα γονίδια σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός οργανισμού, αλλά αυτά τα γονίδια δεν ενεργοποιούνται μέχρι κάποιος ή κάτι να τα πυροδοτήσει. Πρωτεΐνη. Οι οργανικοί χημικοί ανακάλυψαν ότι τα κύτταρα αποτελούνται από 4 τύπους πολύ μεγάλων ορίων: τα πολυσαχαρίδια, σύνθετα σάχαρα, τα λιπίδια, λιπαρά, τα νουκλεϊκά οξέα, DNA, RNA και τις πρωτεΐνες. Παρότι το κύτταρο απαιτεί κάθε έναν από αυτούς τους 4 μοριακούς τύπους, οι πρωτεΐνες είναι το πιο σημαντικό μονομερές για τους ζωντανούς οργανισμούς. Τα κύτταρά μας είναι κυρίως μια συγκέντρωση πρωτεϊνών που χτίζουν σύνολα. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε τα τρισεκατομμυρίων κυττάρων σώματά μας μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών, αν και, όπως ξέρετε, εγώ πιστεύω πως είμαστε κάτι παραπάνω από μηχανές. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε μόνο ότι χρειάζονται πάνω από 100.000 διαφορετικοί τύποι πρωτεΐνης για να λειτουργήσει το σώμα μας. Όχι το DNA. Η αλλαγή των ηλεκτρομαγνητικών φορτίων των πρωτεϊνών είναι υπεύθυνη για την κίνηση που δημιουργεί συμπεριφορές. Και όχι το DNA. DNA και πεπρωμένο. Η επιγενετική έρευνα έχει αποδείξει ότι το προσχέδιο του DNA που κληροδοτείται μέσα από τα γονίδια δεν είναι προκαθορισμένο από τη γέννηση. Τα γονίδια δεν είναι το πεπρωμένο. Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διατροφή, το άγχος αλλά και τα συναισθήματα, μπορούν να μεταβάλουν αυτά τα δεδομένα γονίδια χωρίς να αλλάξουν το βασικό τους προσχέδιο. Και αυτές οι μετατροπές, όπως ανακάλυψαν οι επιγενετιστές, μπορούν να περάσουν στις επόμενες γενιές με τον ίδιο τρόπο που περνούν τα προσχέδια του DNA μέσα από τη διπλή έλικα. Μανίκι. Μέσα στο χρωμόσωμα, το DNA σχηματίζει τον πυρήνα και οι πρωτεΐνες καλύπτουν το DNA σαν μανίκι. Όταν καλυφθούν τα γονίδια, οι πληροφορίες τους δεν μπορούν να διαβαστούν. Φανταστείτε το γυμνό σας μπράτσο σαν ένα κομμάτι DNA που αντιπροσωπεύει το γονίδιο που έχει τον κωδικό για τα γαλανά μάτια. Μέσα στον πυρήνα, αυτή η ευθεία του DNA καλύπτεται από ενωμένες ρυθμιστικές πρωτεΐνες, οι οποίες καλύπτουν το γονίδιο των γαλανών σας ματιών και έτσι δεν μπορεί να διαβαστεί. Πώς μπορείτε λοιπόν να βγάλετε αυτό το μανίκι? Χρειάζεται ένα περιβαλλοντικό σήμα που θα οθήσει το μανίκι των πρωτεϊνών να αλλάξει σχήμα, δηλαδή να αποσυνδεθεί από την διπλή έλικα του DNA, επιτρέποντας το γονίδιο να διαβαστεί. Μόλις αποκαλυφθεί το DNA, το κύτταρο παράγει ένα αντίγραφο του εκτεθειμένου γονιδίου. Ως αποτέλεσμα, η δραστηριότητα του γονιδίου ελέγχεται από την παρουσία ή την απουσία των πρωτεϊών που σχηματίζουν το μανίκι, οι οποίες με τη σειρά τους ελέγχονται από περιβαλλοντικά σήματα. Κληρονομικές ασθένειες. Μελέτες αποκάλυψαν ότι οι επιγενετικοί μηχανισμοί αποτελούν παράγοντα για διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο διαβήτης. Ουσιαστικά, μόνο το 5% των ασθενών με καρκίνο ή καρδιαγγειακές παθήσεις μπορούν να αποδώσουν την ασθένειά τους στην κληρονομικότητα. Το 95% των καρκίνων του μαστού δεν οφείλεται σε κληρονομημένα γονίδια. Οι κακοήθειες σε σημαντικό αριθμό καρκινοπαθών προέρχονται από επιγενετικές μεταβολές που οφείλονται στο περιβάλλον και όχι από ελαττωματικά γονίδια. Τα τελευταία χρόνια η μοριακή βιολογία έχει δείξει πως το γονιδίωμα είναι πολύ πιο ρευστό και ανταποκρίνεται περισσότερο στο περιβάλλον από ό,τι πιστευόταν παλιότερα. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν στους απογόνους και με άλλους τρόπους πέραν της βασικής αλληλουχίας του DNA. Το DNA δεν ελέγχει τη βιολογία και ο πυρήνας δεν είναι ο εγκέφαλος του κυττάρου. Όπως εγώ και εσείς, έτσι και τα κύτταρα διαμορφώνονται ανάλογα με το που ζουν. Με άλλα λόγια, το περιβάλλον ευθύνεται, χαζέ. Αντίληψη. Για να επιδείξει έξυπνη συμπεριφορά, το κύτταρο χρειάζεται μια λειτουργική μεμβράνη με πρωτεΐνες υποδοχής, συναίσθηση, και πρωτεΐνες τελεστές, δράση. Αυτά τα συμπλέγματα πρωτεϊνών είναι οι βασικές μονάδες της κυταρικής νόησης. Τεχνικά μπορεί να αναφέρονται ως μονάδες αντίληψης. Ο τυπικός ορισμός της αντίληψης είναι επίγνωση των στοιχείων του περιβάλλοντος μέσω φυσικής συναίσθησης. Επιμερισμός εργασίας. Τα πρώτα 3 δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, τα μεμονωμένα κύτταρα ήταν οι μόνοι οργανισμοί στον πλανήτη. Η κατάσταση άλλαξε μόνο όταν τα κύτταρα βρήκαν άλλον τρόπο να αυξήσουν τη συναίσθησή τους. Για να γίνουν πιο έξυπνα, τα κύτταρα άρχισαν να ομαδοποιούνται με άλλα κύτταρα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν πολυκύτταρες κοινότητες μέσα από τις οποίες μοιράζονταν τη συναίσθηση. Έτσι σχημάτισαν πολυκύτταρους οργανισμούς για να υπάρχει επιμερισμός εργασίας. Παραδείγματος χάρη, στο μεμονωμένο κύτταρο η αναπνοή γίνεται από τα μυτοχόνδρια. Σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό, το αντίστοιχο των μυτοχονδρίων για την αναπνοή είναι τα δισεκατομμύρια των εξειδικευμένων κυττάρων που αποτελούν τους πνεύμονες. Φυσική. Η φυσική είναι το θεμέλιο για κάθε επιστήμη. Ωστόσο, εμείς οι βιολόγοι βασιζόμαστε στην ξεπερασμένη, αν και κάπως πιο τακτοποιημένη εκδοχή του Νεύτωνα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Παραμένουμε στο φυσικό κόσμο του Νεύτωνα και αγνοούμε τον αόρατο κβαντικό κόσμο του Einstein, στον οποίο η ύλη είναι φτιαγμένη από ενέργεια και τίποτα δεν είναι απόλυτο. Σε ατομικό επίπεδο, η ύλη δεν υπάρχει καν με βεβαιότητα. Υπάρχει μόνο ως μια τάση να υπάρχει. Αόρατο άτομο. Τα άτομα είναι φτιαγμένα από αόρατη ενέργεια, όχι από απτή ύλη. Έτσι στον κόσμο μας, η υλική ουσία, η ύλη, εμφανίζεται από το πουθενά. Εδώ κρατάτε αυτό το φυσικό βιβλίο στα χέρια σας. Αν επρόκειτο να εστιάσετε στην υλική ουσία του βιβλίου με ένα ατομικό μικροσκόπιο, θα βλέπατε ότι δεν κρατάτε τίποτα. Η ύλη μπορεί ταυτόχρονα να οριστεί ως ένα συμπαγές σωματίδιο και ως ένα άειλο κύμα πεδίο δύναμης. Όταν οι επιστήμονες μελετούν φυσικές ιδιότητες των ατόμων, όπως η μάζα και το βάρος, αυτά φαίνονται και λειτουργούν ως φυσική ύλη. Όταν όμως τα ίδια άτομα περιγράφουν με όρους δυναμικού ηλεκτρικής τάσης και μικών κύματος, παρουσιάζουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ενέργειας. Το γεγονός ότι η ενέργεια και η ύλη είναι ένα και το αυτό, είναι ακριβώς αυτό που αναγνώρισε ο Αϊνστάιν, ότι ενέργεια ίσον μάζα επί ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Ο Αϊνστάιν αποκάλυψε ότι δεν ζούμε σε ένα σύμπαν με διακριτά φυσικά αντικείμενα χωρισμένα από νεκρό χώρο. Το σύμπαν είναι ένα αόρατο δυναμικό σύνολο, στο οποίο η ενέργεια και η ύλη είναι τόσο στενά συνδεδεμένες που είναι αδύνατο να τις δούμε ως ανεξάρτητα στοιχεία. Παρενέργειες. Όταν ένα φάρμακο μπαίνει μέσα στο σώμα για να αντιμετωπίσει τη δυσλειτουργία μιας πρωτεΐνης, αυτό το φάρμακο αναπόφευκτα αλληλεπιδρά με τουλάχιστον μία και πιθανόν πολλές άλλες πρωτεΐνες. Τα ίδια σήματα ή μόρια μιας πρωτεΐνης μπορεί να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά όργανα και ιστούς που φροντίζουν για εντελώς διαφορετικές συμπεριφορικές λειτουργίες. Ισταμίνη. Η ισταμίνη είναι ένα σημαντικό χημικό σήμα που πυροδοτεί την ανταπόκριση άγχους του κυττάρου. Όταν η ισταμίνη είναι παρούσα στο αίμα που τρέφει τα χέρια και τα πόδια, το σήμα του άγχους παράγει μεγάλους ανοιχτούς σπόρους στα τυχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Το άνοιγμα αυτών των οπών στο τείχωμα του αιμοφόρου αγγείου είναι το πρώτο βήμα για την εκκίνηση μιας τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης. Ωστόσο, αν προσθεθεί η ισταμίνη στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, το ίδιο σήμα ισταμίνης αυξάνει τη ροή των θρεπτικών ουσιών στους νευρώνες, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους και τις ειδικευμένες λειτουργίες τους. Σε περιόδους άγχους, η αυξημένη διατροφή που εντέλεται από την ισταμίνη επιτρέπει στον εγκέφαλο να αυξήσει τη δραστηριότητά του, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα την επικείμενη έκτακτη ανάγκη που έχει αντιληφθεί. Αν έχετε ένα εξάνθημα από κάποιο δηλητηριώδες φυτό στο χέρι σας, η ασταμάτητη φαγούρα προέρχεται από την έκκληση ισταμίνης, το μόριο σήματος που ενεργοποιεί μια φλεγμονώδη αντίδραση στο αλλεργιογόνο του φυτού. Η ισταμίνη απελευθερώνεται μόνο στο σημείο του εξανθήματος και όχι σε όλο το σώμα. Ομοίως, μέσα στον εγκέφαλο αυξάνει τη ροή του αίματος στους νευρικούς ιστούς, προκαλώντας τη νευρολογική επεξεργασία που απαιτείται για την επιβίωση. Η έκκληση της ισταμίνης στον εγκέφαλο για να αντιμετωπίσει συμπεριφορές άγχους είναι και αυτή περιορισμένη και δεν οδηγεί στην έναρξη φλεγμονώδους αντίδρασης σε άλλα μέρη του σώματος. Αλλά τα περισσότερα βιομηχανικά φάρμακα δεν έχουν τέτοια ακρίβεια. Όταν παίρνετε ένα αντισταμινικό για να αντιμετωπίσετε τη φαγούρα ενός αλλεργικού εξανθήματος, το φάρμακο που καταπίνετε διανέμεται παντού, συστηματικά. Επηρεάζει τους υποδοχείς ισταμίνης όπου και αν βρίσκονται αυτοί σε όλο το σώμα. Ναι, το αντισταμινικό θα καταστήλει τη φλεγμονώδη αντίδραση των μειοφόρων αγκίων, μειώντας δραματικά τα αλλεργικά συμπτώματα. Όμως, όταν η σταμίνη B στον εγκέφαλο μεταβάλλει ακούσια την νευρική κυκλοφορία, η οποία μετά επηρεάζει τη λειτουργία των νεύρων. Γι' αυτό οι άνθρωποι που παίρνουν αντισταμινικά χωρίς συνταγή γιατρού μπορεί να νιώσουν ανακούφιση από την αλλεργία, αλλά και την παρενέργεια να αισθάνονται υπνηλία. Η ιατρογενής νόσος. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αποτελούν πρωταρχική αιτία για το γεγονός ότι μια σημαντική αιτία θανάτου είναι η ιατρογενής νόσος, δηλαδή η ασθένεια που οφείλεται σε ιατρική θεραπεία. Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ανεπιθύμητες ενέργειες που προέρχονται από συνταγογραφημένα φάρμακα. Ωστόσο, μία άλλη μελέτη καταλήγει στο ότι η ιατρογενής νόσος είναι στην πραγματικότητα πρωταρχική αιτία θανάτου στη ΣΥΠΑ, διευκρινίζοντας ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες από συνταγογραφημένα φάρμακα είναι υπεύθυνες για περισσότερους από 300.000 θανάτους τον χρόνο. Αυτοί που ελέγχουν τις κινήσεις ενός μορίου που δημιουργούν τη ζωή είναι οι νόμοι της κβαντικής φυσικής, όχι οι νεφτόνιοι νόμοι. Τα ενεργειακά σήματα είναι 100 φορές πιο αποτελεσματικά και απείρως ταχύτερα από τη φυσική χημική εκπομπή σήματος. Η χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων για να αποσιωπήσουμε τα συμπτώματα του σώματός μας είναι κάτι που μας κάνει να ξεπερνάμε αψήφιστα την προσωπική μας συμμετοχή και συμβολή στη δημιουργία ή την εκδήλωση αυτών των συμπτωμάτων. Η υπερβολική χρήση συνταγογραφημένων φαρμάκων μας παρέχει την πολυτέλεια αποποίησης της προσωπικής μας ευθύνης. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα καταστέλουν τα συμπτώματα του σώματος, αλλά σχεδόν ποτέ δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Ηλεκτρικό όργανο. Ο εγκέφαλος έχει παλαιόθεν αναγνωριστεί ως ηλεκτρικό όργανο. Ένα πρόσφατο άρθρο στο Science μιλούσε για τα ευεργετικά αποτελέσματα της διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, μιας μεθόδου η οποία διεγείρει τον εγκέφαλο με μαγνητικά πεδία. Νέες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να γίνει ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να ανακουφίσει από την κατάθλιψη και να αλλάξει τις υπάρχουσες γνώσεις. Ελπίζω να μάθατε κάτι ενδιαφέρον και χρήσιμο και να πέρασε ο χρόνος αβίαστα και με ροή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή συνέχεια.